ένα έδεσμα πανελληνίως αναγνωρίσιμο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καλλιέργειας της πιπεριάς στην ευρύτερη λεκάνη Μηταίου και Φλόρινας και η δημιουργία μιας κατετοπιμένης επιχείρησης για τη διαχείριση και την προώθηση του προϊόντος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αποτελεί στόχο και σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ονομασίας προέλευσης θα δημιουργήσει συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης με προοπτικές εξωστρέφειες. Εξίσου σημαντική είναι η παραγωγή ροδακίνων, μήλων, αχλαδιών και άλλων προϊόντων δεδροκομείας της ευρύτερης περιοχής Βεγορίτιδας που συμβάλλουν με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την προβολή του τόπου. Η φράουλα Φλόρινας με τα αρωματικά στοιχεία και τη γεύση αποτελούσε σημαντικό εξαγωγικό προϊόν. Η παραγωγή της τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί. Μπορεί όμως να ενισχυθεί με τη σωστή προβολή και υποστήριξη και να αποκτήσει τη δυναμική που είχε παλιότερα. Μέσα από τον άξονα αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για δυναμικές καλλιέργειες που σε συνδυασμό με τη δυνατότητα είδησης και λειτουργίας καθετοποιημένων μονάδων θα δώσουν όθηση στην παραγωγική διαδικασία και προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Τα τελευταία χρόνια στο τομέα της οινοποιίας υπάρχει σημαντική ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τη δημιουργία νέων οινοποιίων που με την εξαγωγική τους δραστηριότητα και τις διακρίσεις των κρασιών τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δίνουν προοπτικές ανάπτυξης στον τόπο μας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λεκάνης της Φλόρινας ευνοούν την παραγωγή σιταριού και κρυθαριού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την είδηση και λειτουργία ζητοποιίας πετυχαίνοντας έτσι την απορρόφηση της τοπικής παραγωγής και την προώθηση του δευτεροειδούς προϊόντος με ονομασία προέλευσης. Σημαντικά υποστηρικτικά έργα της αγροτικής παραγωγής είναι τα αρδευτικά δίκτυα του φράγματος Τριανταφυλλιάς, του φράγματος του Παρορίου, καθώς και οι αντίστοιχοι αναδασμοί που και μετά την τελευταία επίσκεψη στο αρμόδιο Υπουργείο λάβαμε την διαβεβαίωση για την υλοποίησή τους. Σημαντικό έργο επίσης είναι η δημιουργία χάρτη γονιμότητας εδάφους με καθορισμό ζωνών καλλιέργειας σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΕ. Η ενίσχυση των υφιστάμενων ομάδων παραγωγών οπωροκυπευτικών προϊόντων για τη δημιουργία συσκευαστηρίου και την καλύτερη προώθηση του παραγόμενου προϊόντος δημιουργεί ανταγωνιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο αποτελεί σημαντικό οικονομικό μοχλό για τον νομό Φλόρινας και για το λόγο αυτό προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας αποτελεί η δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών σε συνεργασία με τους οικείους δήμους. Γίνεται προσπάθεια τροποποίησης του νόμου περί των μετεγκαταστάσεων των κτηνοτροφικών μονάδων έτσι ώστε να γίνεται με οικονομικότερο τρόπο από τους κτηνοτρόφους μας όπως και ο χαρακτηρισμός κάποιων ορεινών οικισμών ως κτηνοτροφικών. Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ενθάρρυνση των γαλακτοπαραγωγών προκειμένου να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών με απότερο σκοπό τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας γάλακτος και των παραγόγων του με πιστοποίηση της ονομασίας προέλευσης και έμφαση στην εξωστρέφεια. Τέταρτος άξονας προτεραιότητας. Η βελτίωση συνθηκών, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι στις προτεραιότητές μας. Τα αποπνικτικά πρωινά, το νέφος πάνω από την πόλη της Φλόρινας, πρέπει να αποτελέσει κακό παρελθόν. Σημαντικό ρόλο στο στόχο αυτό θα παίξει η κατασκευή της τηλεθέρμανσης στην πόλη της Φλόρινας που ήδη έχει ξεκινήσει και για την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας θα συνεισφέρει οικονομικά γιατί το θεωρεί ως έργο αναπτυξιακό και περιβαλλοντολογικό και βρίσκεται στις δικές της επιλογές. Θα συνεισφέρουμε και στην κατασκευή τηλεθέρμανσης στη Μελίτη για να αλλάξουμε και εδώ το παραγωγικό χάρτη και να βελτιώσουμε την οικογενειακή οικονομία. Προς την ίδια κατεύθυνση και στην προσπάθεια της βελτίωσης των κοινωνικών προβλημάτων εξετάζεται και το ενδεχόμενο της κατασκευής πιλωτικά τηλεθέρμανσης με βιομάζα σε έναν μικρό οικισμό. Μέσα στις προτεραιότητές μας είναι η εκπόνηση μελέτης για τις δυνατότητες χρήσης της γεωθερμίας σε θερμοκηπιακές μονάδες. Η χρήση της γεωθερμίας άλλωστε οδηγεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα. Θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων αρμοδιότητάς μας με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και τη θερμομόνωσή τους. Η κατασκευή του αγωγού ΤΑΠ φυσικού αερίου μπορεί να δώσει στο τόπο μας άλλη προοπτική με την κατασκευή του υποσταθμού στην περιοχή του Αμηταίου για τη διανομή του αερίου τόσο σε μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ,
όσο και σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοικοκυριά, κυρίως στην Ήπεθρο και για θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Πέμπτος άξονας προτεραιότητας. Η κλιματική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ορατή σε όλους εξαιτίας των μεγάλων περιόδων ανομβρίας και των έντονων νεροποντών, που δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω φαινομένων έχει το αποτέλεσμα της λειψιδρίας. Για την αντιμετώπιση του αποτελέσματος αυτού, στο προγραμματισμό μας είναι η δημιουργία ταμιευτήρα περικοπής ασπρογείου. Το έργο αποκατάσταση του αποστρακιστικού δικτύου του τέους έλους σημαδίτητας είναι προενταγμένο για τη νέα προγραμματική περίοδο και αποτελεί συνέχεια του έργου της ανύψωσης της στάθμης σημαδίτητας. Έκτος άξονας προτεραιότητας. Προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, μερικές από τις προτεραιότητες της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας είναι μελέτη ολοκλήρωσης του βιολογικού της ΒΠΕ Φλόρινας και σύνδεσή του με τα δημοτικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Μελίτης. Δημιουργία δικτύων μεταφοράς ύδατος από το φράγμα Τριανταφυλιάς και από το φράγμα Παπαδιάς για ίδρυυση των όμορων δημοτικών διαμερισμάτων. Δίκτυα μεταφοράς για ίδρυυση του Δήμου Αμιτέου από τον ταμιευτήρα περικοπής. Δημιουργία οδηγού ορθολογικής χρήσης αρδευτικών στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη λεκάνη του Αμιτέου. Βελτίωση των εγκαταστάσεων του χιονολογικού κέντρου Βίγλας του Σωτερίου με την αντικατάσταση του διθέσιου lift. Την χάραξη νέων πιστών, κατασκευή εναέριας κλειστής τηλεκαμπίνας από τα άλωνα και τη δημιουργία ενός φορέα για τη συνολική διαχείριση του χιονοδρομικού κέντρου. Τουριστική εκμετάλλευση των λιμνών και παραλίμνιων περιοχών με τη δημιουργία λιμενικών ζωνών και ενός φορέα διαχείρισης. Την ανάδειξη των παραλίμνιων οικισμών και των αρχαιολογικών χώρων τους, αρχαίοι παραλίμνιοι οικισμοί Χυμαδίτιδας, Βεγορίτιδας και Πετρών. Πιστοποίηση, ανάδειξη των ιαματικών πηγών του νομού με κυριότερες ιαματικές πηγές του μπάνια και του ξινού νερού. Την ανάπτυξη ιαματικών προϊόντων όπως την πιστοποίηση του ξινού νερού ως ιαματικού. Δημιουργία ενός πάρκου με θεματικούς πολυχώρους εικονικής πραγματικότητας ως ένα υπερσύγχρονο κέντρο πολιτισμού που θα ξεχωρίζει για τα πρωτοποριακά προγράμματά του με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Οι επισκέπτες θα βιώνουν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα θα είναι ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμικής δημιουργίας και έκφρασης. Στους χώρους του θα πραγματοποιείται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. Διαδραστικές εκθέσεις, περιηγήσεις εικονικής πραγματικότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, εστία κυβερνοχώρου, προβολή ντοκιματέρ, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Δημιουργία πάρκου ενημέρωσης των τουριστών για τις δυνατότητες διαμονής και επίσκεψης χαρακτηριστικών περιοχών του νομού Φλόρινας και ταυτόχρονα προώθηση των τοπικών προϊόντων. Έβδομος άξονας προτεραιότητας. Στην άρση της απομόνωσης του νομού της Φλόρινας και από τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ο σχεδιασμός του κάθε του άξονα, το Λεμαΐδας Φλόρινας, που και μετά από τις σχετικές επαφές με τον αρμόδιο Υπουργείο λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι η μελέτη και η κατασκευή του θα πραγματοποιηθούν ως έργο προτεραιότητας από το Ταμείο Συνοχής και διευρωπαϊκά προγράμματα που η ίδια συμμετοχή της χώρας μας θα είναι μόνο 5%. Και αυτό από μόνο του αναδεικνύει ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και ξέρω ότι για αυτό το θέμα εργάζεται και ο βουλευτής μας κ. Στάλης Κωνσταντινίδης και τον ευχαριστούμε πολύ. Στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής τόσο των πληθυσμών σε επίπεδο τουρισμού όσο και των προϊόντων σε επίπεδο εμπορίου είναι ο σχεδιασμός από το Υπουργείο της Συνδρομικής Εγνατίας η οποία θα διέρχεται από τον ομό και θα συνδέει τα Βαλκάνια με την ενδοχώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο προγραμματισμό μας δεν θα μπορούσε να λείπει και η βελτίωση του δρόμου Φλόρινα-Πρέσπα. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της βελτίωσης του δρόμου από τη Φλόρινα προς το χιονοδρομικό κέντρο και στη συνέχεια θα γίνει σε δεύτερη φάση και το υπόλοιπο τμήμα με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπέλαση της θέσης Πρεβάλλη προς Πρέσπα. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο χάραξης νέου δρόμου που θα συνδέει τη Φλόρινα με την Πρέσπα, ξεκινώντας από το κρατερό Φλόρινας και καταλήγοντας τον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, μια διαδρομή περίπου 20 χιλιόμετρων, συντομεύοντας κατά πολύ τον απαιτούμενο χρόνο πρόσβασης, όχι μόνο από τη Φλόρινα, αλλά και από τη γειτονική χώρα της Φύρου. Σχεδιασμός σύνδεσης δημοτικού διαμερίσματος Σκοπού με το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμαξιλάν και σε συνεργασία αυτό πιστεύουμε ότι θα το υλοποιήσουμε με τη ΔΕΗ.
βελτίωση οδικού δικτύου από το δημοτικό διαμέρισμα Κέλλης προς την Έδεσα. 8ος άξονας προτεραιότητας. Στο τομέα αυτό, προτεραιότητά μας είναι η ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων που και του περιβάλλοντα χώρου του Πανεπιστημίου και η κατασκευή ενός κτηρίου στον χώρο, αυτό για τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών και Εφαρμοσμένων. Ακόμα θα ελεγχθεί το ενδεχόμενο της χρήσης ενός ακόμα κτηρίου για τη στέγαση των φοιτητών ως φοιτητική εστία. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψω την ενίσχυση της λειτουργίας του ΔΟΔΙΟΥ υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που συνεισφέρει τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον πολιτισμό του τόπου μας. Ένα τους άξονας προτεραιότητας. Η περιοχή της Πρέσπας έχει μεγάλο έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης. Αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ενός κέντρου υγείας ή ενός πολυατρίου, ο εξοπλισμός και η στελέχωσή του που θα καλύπτει βασικές ιατρικές ανάγκες. Γίνονται ενέργειες προς την κεντρική εξουσία για την εξασφάλιση τόσο του ανθρώπινου όσο και του απαραίτητου υλικού τεχνικού υλικού. Εξοπλισμός ασθενοφόρων και στελέχωση του ΕΚΑΒ, γιατί σήμερα υπουλειτουργεί. Το νοσοκομείο μας, καθώς και τα κέντρα υγείας Αμιτέου, υπουλειτουργούν και αυτά. Η υπεράθρωπη προσπάθεια του προσωπικού δεν φτάνει για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή που προέκυψαν από την πολιτική εγκατάλειψη δυστυχώς των τελευταίων χρόνων. Η παρούσα Περιφερειακή Αρχή ζήτησε πολλές φορές διαστόματος του Περιφερειάρχη Θόδωρου Καρυπίδη να δοθούν τα νοσοκομεία στις περιφέρειες και να τα λειτουργήσουμε εμείς για να σταματήσουμε την πολιτική αυτή που τα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο. Η υγεία, η ενέργεια, το περιβάλλον για μας δεν εμπορεύονται. 10ος άξονας προτεραιότητας. Η επέκταση της οικονομικής κρίσης έγινε και κοινωνική, μειώνοντας τη δυνατότητα εξειδίκευσης και κατ' επέκταση αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Η αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης αποτελεί προτεραιότητα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε κάθε κλάδος αιχμής. Θα δώσει τη δυνατότητα στις αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες να εργαστούν με την κοινοφελή εργασία, κάνοντας χρήση της εξειδίκευσης τους και να έχουν μια ομαλή κοινωνική ένταξη και μια ευκαιρία. Στρατηγική σημασία πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση καταπολέμησης της οικονομικής κρίσης και αποκατάστασης των μακροχρόνια αναδικιών σε βάρος της περιοχής μας είναι και η διεκδίκηση και η εφαρμογή ειδικού τιμολογίου στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην περιφέρειά μας. Όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια όλων μας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την έξυπνη εξειδίκευση, που είναι μια στρατηγική προσέγγισης της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την στοχοθετημένη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας. Μέσα από αυτό το συνέδριο θα εντοπιστούν εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα θέσουν τις στρατηγικές προτεραιότητες για μια δυναμική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς και όλους εσάς που συμμετέχετε σε αυτό το συνέδριο, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούν να πάρθουν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα μας βγάλουν από τα αδιέξοδα τα οποία έχουμε οδηγηθεί μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω το πρόεδρο του ΕΒΕ και το Επιμελητήριο Φλόρινας, το οποίο πραγματικά αυτή την περίοδο έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες και συνεργάζεται άριστα μαζί μας και πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που θα βγάλουν το όνομά μας από τα αδιέξοδα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστήσω το θερμάτο τον κύριο Κυριάρχη Φλόρινας για την εξαιρετική εισήγησή του. Πραγματικά οι 10 άξονες είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτή την περιοχή, κύριε την Περιφερειάρχα, και συγχαρητήρια για την εισήγησή σας.